Λοιπόν, τι ωραίο θέμα είναι αυτό. Τι πρωτότυπο. Ορέστης Παπαγεωργίου, εκπαιδευτικός, το τρίτο δημοτικό σχολείο Καλαμαριάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Άρα μιλάμε με Θεσσαλονίκη, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, βέβαια. Με την υπέροχη αυτή πόλη. Που έχει ερωτική, όπως πάντα. Ερωτική, ωραία ζωή, ωραία εστιατόρια, καφέ τύπου γαλλικής πρωτεύουσας. Και πιο ωραίοι ρυθμοί, πιο χαλαροί ρυθμοί, έτσι. Εντάξει, σε σχέση με την Αθήνα, γεγονός. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και νομίζω ότι με σχεδόν όποιο και να μιλήσεις θα στο επιβεβαιώσει. Είναι αυτό το χαλαρά που έλεγαν στους 10 μικρούς μίτσους, ο Σταρόβας. Ναι, σε κάποιο βαθμό υφίσταται ακόμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν πίνει τόσο φραπέ ακόμα και έχει πέσει όλοι με τους εσπρέσο και τους καπουτσίνο. Αλλά τέλος πάντων έτσι υπάρχει ακόμα αυτό. Τι το... θέλουμε πιο αυθεντική τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουμε εσπρέσο και καπουτσίνο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή... Κι όμως έχει πέσει φραπέ σε πάρα πολύ, ναι. Είναι σχεδόν είδος υπό εξαφάνιση. Λοιπόν, η πρώτη τρισδιάστατη διάβαση πεζών στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε στην Καλαμαριά. Ακριβώς, από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Για πείτε μας, ποια είναι τα όλα που ξεκίνησαν, για να ακούσουμε. Τα όλα που ξεκίνησαν, εντάξει, αυτό τώρα είναι μια γενικότερη συνέχεια, ας πούμε ότι εντάσσεται στην κατηγορία του street art έτσι, πολύ ευρύτερα. Το συγκεκριμένο δεδομένο ότι είναι και πάνω στον δρόμο πιο street πεθαίνεις, δεν πάει παραπάνω. Αλλά γενικώς η Καλαμαριά ήταν έτσι ανέκαθεν η μέκα του ελληνικού γκραφίτι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, γι' αυτό το λέω. Οπότε και εγώ σαν τέτοιο ξεκίνησα, σαν με γκράφιτι ξεκίνησα. Και κάνω ακόμα δηλαδή, είναι αλήθεια, αλλά γενικώς έτσι υπάρχει μια επέκταση και σε street art και γενικότερα σε διαφόρων ειδών δράσεις. Οπότε γι' αυτό το λέω, ότι από εκεί που ξεκίνησε εκεί συνεχίζει να χτυπάει η καρδιά. Δηλαδή είναι ένα γκράφιτι ουσιαστικά, ένα 3D. Έτσι, γκράφιτι, διάβαση γκράφιτι. Κάτι ενδιάμεσο, ας πούμε. Εντάξει, δεν μπορεί να το πει γκράφιτι. Είναι ένα τριδιάστατο εφέ. Απλώς επειδή έχω εμπειρία σε τριδιάστατα πολύ μεγάλα, δηλαδή αυτό είναι το γενικότερο στυλ το οποίο κάνω. Οπότε μάλλον ήμουν από τους πιο κατάλληλους για να το υλοποιήσει. Άρα αυτό είναι ζωγραφισμένο κατά κάποιο τρόπο για να καταλάβω στο δρόμο. Ναι. Ακριβώς. Έχει συμπληρωθεί, ας το πούμε, η διάβαση. Η αλήθεια είναι γιατί συγκεκριμένη ξανάβαψα και τις ίδιες τις λωρίδες της διάβασης. Και από ό,τι βλέπουμε είναι πιο χοντρές οι λωρίδες, κάπως έτσι, ε. Είναι οφθαλμαπάτη, έτσι. Αυτό όχι, είναι οφθαλμαπάτη. Είναι αναμορφικό στοιχείο που σημαίνει ότι από πολύ συγκεκριμένη οπτική γωνία φαίνεται αυτό το εφέ. Δηλαδή αυτό το βλέπει μόνο ο οδηγός κατά τη διάρκεια που περνάει, ας το πούμε, το δρόμο και μάλιστα σε συγκεκριμένο εύρος του δρόμου. Δηλαδή δεν θα το δεις άμα είσαι 50 μέτρα πίσω, ας πούμε. Πρέπει να πλησιάσει σχετικά και σε ένα σημείο, ξέρω, περίπου 8-10 μέτρα πιο πίσω, εκεί πέρα είναι που το βλέπεις. Άρα πώς είναι κατασκευασμένο αυτό το 3D, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να... πάνω στον δρόμο είναι κανονικά, δηλαδή είναι συνέχεια της διάβασης και είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένες οι επιφάνειες και ζωγραφισμένες, έτσι ώστε να συγκλίνουν, ας το πούμε, προς την το οπτικό σημείο του οδηγού και εκείνη τη στιγμή δημιουργείται αυτή η αυταπάτη. Δηλαδή νιώθεις ότι όντως, ας πούμε, υπάρχει ένας όγκος εκεί πέρα και ο οποίος ύπταται, ας το πούμε, σε σχέση με το υπόλοιπο. Τι πρακτική εφαρμογή έχει αυτό, δηλαδή πώς μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά? Τώρα αυτό πώς το εννοείς? Τι πρακτική εφαρμογή έχει, δηλαδή πέρα από το ότι είναι ένα εικαστικό δρόμενο κατά κάποιο τρόπο, πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από άλλες περιοχές της Ελλάδας? Αυτό, ο στόχος αυτού του πράγματος είναι προφανώς, εντάξει, να υπάρχει μια γενικότερη ευαισθητοποίηση για το ζήτημα των διαβάσεων και της ταχύτητας κλπ. Ευρύτερο θέμα παιδείας δηλαδή. Σαν υπενθύμηση ότι όπα κάτι κάναμε εδώ πέρα και με τι έχει να κάνει, με την ταχύτητα στους δρόμους, έτσι ένα φρεσκάρισμα για το αυτονόητο, που δυστυχώς όμως δεν τηρείται. Αλλά πέραν αυτού, το πιο πρακτικό κομμάτι είναι ότι ο οδηγός ο οποίος θα το δει αυτό το πράγμα, ακριβώς επειδή δεν είναι συνηθισμένο σε μια τέτοια εικόνα, κοντοστέκεται λίγο, ας πούμε, του έρχεται να φρενάρει αυθόρμητα, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή αυτό ακριβώς που βλέπει. Οπότε σαν αυτόματη αντίδραση φρενάρει και δημιουργεί και κόβει λίγο ταχύτητα. Αυτό άρα είναι και πάρα πολύ χρήσιμο και σε διαβάσεις σε σχολείων, έτσι? Ακριβώς, ναι, και έχει σχολείο ακριβώς εκεί μπροστά, δηλαδή.
αυτός είναι και ο λόγος που επιλέχθηκε, μάλλον ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διάβαση, είναι ακριβώς ότι έχει σχόλιο μπροστά και ότι είναι και μικρός ο δρόμος, γιατί ήταν και πιλωτικό αυτό, έτσι ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο. Επομένως, λάθη και διορθώσεις και βελτιώσεις και όλα αυτά, εντάξει, επιδέχονται και είναι ακριβώς για να βρούμε τι μπορεί να πάει καλύτερα και τι να διορθώσει. Άρα είχατε αυτή την ιδέα εσείς και την προτείνατε στο Δήμο και έτσι προχωρήσατε. Για την ακρίβεια έγινε ακριβώς ανάποδα. Α, για πείτε μας. Δηλαδή, εγώ είχα, είχα βρει την αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, την κυρία Παντελίδου, προκειμένου να ζητήσω άδειες για κάποια συγκεκριμένα σημεία στο Δήμο Καλαμαριάς, για να κάνω γκράφιτι, να κάνω έτσι την τέχνη μου. Και δεδομένου ότι ακριβώς επειδή έκανα τρισδιάστατα κλπ, η ίδια το είχε δει αυτό, γιατί δεν είναι δικιά μου ιδέα, έτσι από το εξωτερικό ξεκίνησε. Το είχε υπόψη της και είχε κατά νου ότι θα ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε μου το πρότεινε αυτή να το κάνουμε. Οπότε εγώ πήγα για γκράφιτι και καταλήξαμε με διαβάσεις. Αυτό δείχνει τι ωραίο πράγμα είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ πολιτών που εξειδικεύονται σε διάφορα πράγματα και φορέων. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να χτυπάς την πόρτα και ο άλλος να ξέρει να πιάνει την ιδέα και να την πηγαίνει παρακάτω. Ναι, ισχύει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι με την κυρία Παντελίδου έχουμε εξαιρετική συνεργασία και πραγματικά συνεννόμαστε πολύ καλά. Και ελπίζω ότι γενικώς θα υπάρξουν και άλλες δράσεις και άλλα κράφτη, τοιχογραφίες κλπ. Τα οποία θα ομορφύνουν την πόλη, ελπίζω, και θα δίνει και έτσι ένα ωραίο στίγμα, ας πούμε. Λοιπόν, εσείς είσαστε εκπαιδευτικός εικαστικών ή... Όχι, καμία σχέση, όχι. Πληροφορική. Πραγματικά καμία σχέση. Ναι. Όμως, το γκράφιτι είναι το χόμπι σας, έτσι? Ακριβώς. Που σημαίνει ότι, ας πούμε, κάποια Σαββατοκύριακα μπορεί να παίρνετε τα πινέλα σας, τις βογιές σας και να πηγαίνετε σε ένα τοίχο και να ζωγραφίζετε. Κάπως έτσι. Εντάξει, με σπρέι βάφω κατά βάση. Τώρα σπανίως χρησιμοποιώ πινέλα, αλλά ναι, η λογική αυτή είναι. Σπρέι, κάνετε ένα σχέδιο και το γεμίζετε ή κατευθείαν βγαίνει με το σπρέι? Συνήθως λειτουργεί ως εξής. Κάνεις το προσχέδιο, να ξέρεις πού πατάνε οι γραμμές σου, πού σε ενδιαφέρει κλπ. Και από εκεί και πέρα, ναι, αρχίζεις και γεμίζεις με χρώμα, πατάει το ένα χρώμα πάνω απ' άλλο, βάζεις διάφορα χρώματα για να αποχρώσουν, ας πούμε, να γίνει πιο πλούσιο και όχι τελείως έτσι flat και γραφιστικό, ας το πούμε. Όχι, μπορεί να θέλει να το κάνεις και επίτηδες, αλλά γενικά το λέω. Οπότε, ναι, κάπως έτσι λειτουργεί το πράγμα. Πώς σας φαίνεται ότι το γκράφιτι έχει γίνει πια τέχνη και πολύ ακριβοπληρωμένη, ότι μπορεί να βλέπουμε στις γκαλερίες ακόμη και πίνακες γκράφιτι? Η αλήθεια είναι ότι καταρχάς σίγουρα είναι πολύ ωραίο. Ωστόσο, το τι ακριβώς έχει φτάσει στην γκαλερί και γενικώς και στα κτίρια κλπ., αυτό είναι μια ενδιάμεση κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι καθαρό γκράφιτι. Είναι λίγο αυτό που λέμε το street art, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος θα συνήθιζε σε άλλη περίπτωση να κάνει πίνακες. Και απλά σε αυτή την περίοδο, επειδή έχει γίνει έτσι της μόδας και ότι το αρχίζει και το δέχεται ο κόσμος και του αρέσει κλπ. Πλέον αρχίζουν και βάφουν σε τείχους, σε ολόκληρα κτίρια, σε προσώπους κτιρίων κλπ. Οπότε μεγάλο ποσοστό αυτών που αναφέρεται είναι κανονικοί καλλιτέχνες που απλά αλλάξαν το μέσο τους και καταλήξαν να κάνουν σε πολύ μεγαλύτερες επιφάνειες. Υπάρχουν φυσικά και κάποιοι που ξεκίνησαν σαν γραφιτάδες, αλλά είναι μοιρασμένοι κάπως, είναι έτσι λίγο θολό το τοπίο. Δηλαδή δεν είναι καθαρά γκράφιτι όλο αυτό, κάποιο είναι καθαρά τέχνη. Απλά δεν γίνεται σε πίνακες πλέον, γίνεται σε... Ο καμβάς είναι πλέον ολόκληρος τείχος ή ολόκληρο κτίριο. Και είναι μερικά έργα καταπληκτικά, δηλαδή ομορφαίνουν πάρα πολύ τις πόλεις, η αλήθεια είναι. Ναι, εννοείται αυτό το πράγμα. Σκοπός είναι να γεμίσει όλη η πόλη με τέτοια. Και υπάρχουν πόλεις του εξωτερικού, οι οποίες κυριολεκτικά όπου και να γυρίσεις το κεφάλι σου, βλέπεις ολόκληρα κτίσματα γεμάτα. Όπως και 3D αυτά που κάνετε εσείς, που βλέπεις σε διάφορες πόλεις, που είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή περπατάς στον δρόμο και νομίζω ότι θα πέσεις σε ένα λάκκο με νερό ή σε μια χαράδρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Αυτά είναι εντυπωσιακά. Έχω ένα αστεράκι βέβαια εδώ πέρα. Ναι. Για τα συγκεκριμένα, είναι αυτά τα αναμορφικά. Είναι επικίνδυνα, θεωρείτε? Που ανέφερα. Όχι, δεν είναι επικίνδυνα. Με εξαίρεση πιθανώς ένα που είχα δει κάποτε που είχαν ζωγραφίσει. Κάτω από μια γέφυρα, όχι γέφυρα, κάτω από ένα τείχο τέλος πάντων, είχα να ζωγραφίσει ένα δρόμο. Και τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, δεν ισχύει, γιατί στο ίντερνετ το είδα, ότι κάποιος τράκαρε στον ζωγραφισμένο δρόμο, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, δεν ισχύει. Τώρα εντάξει, με πολύ επιφύλαξη το λέω αυτό.
Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό που λέμε τα αναμορφικά είναι ότι φαίνονται από πολύ συγκεκριμένη οπτική γωνία σωστά. Άρα από όλες τις υπόλοιπες οπτικές γωνίες... Μπορεί να γίνουν επικίνδυνα. Όχι, δεν είναι ότι γίνεται δεν είναι επικίνδυνο. Είναι ότι δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα. Θα δεις ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ τραβηγμένο, ας πούμε, και δεν κολλάει ιδιαίτερα, δεν είναι ευχάριστο στο μάτι, ας πούμε. Είναι εξαιρετικά για τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι τρομερά εντυπωσιακά, αλλά στον πραγματικό χώρο όπου τα βλέπεις από πάρα πολύ μεγάλη προσοπτικών γωνιών, εκεί δεν, προσωπικά σε μένα, στο πούμε, δεν κολλάει ιδιαίτερα. Ναι, δεν καταλαβαίνει τι είναι, δεν καταλαβαίνει κάποιος τι ακριβώς, μπορεί να είναι, μάλιστα. Οπότε, αυτό που επειδή σε κάποιο βαθμό κάνω και εγώ κάποια τέτοια πράγματα, προσπαθώ να είναι πολύ ήπιο αυτό το εφέ, δηλαδή να είναι όλο το σχέδιο, ας το πούμε, κανονικά και να έχει ένα κομματάκι που να είναι αναμορφικό. Ή κάποιο, ας πούμε, που εκεί λειτουργεί πολύ καλά είναι αν είσαι αναγκασμένος να το κοιτάξεις από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Δηλαδή κάτι, ας το πούμε, στο οποίο θα περάσει από ένα πολύ στενό δρόμο και αναγκαστικά το κοιτάς με έναν από συγκεκριμένη οπτική γωνία, εκεί λειτουργεί πολύ καλά, ας το πούμε. Αλλά άλλα πράγματα τα οποία είναι απλά σε ένα κτίριο που θα το κοιτάξει από πολλές οπτικές γωνίες, εκεί δεν είναι τόσο ωραίο για μένα. Μάλιστα. Εξαιρετικό για τις φωτογραφίες και το Instagram κλπ. Ρίχνεις το Instagram με τέτοια. Αλλά στην πραγματικότητα είναι περίεργο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά.